Πήγε που λέτε στο προηγούμενο επεισόδιο η Πέρλαμπρη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το Μέγαρο Μουσικής. Το οποίο δεν είναι σαν το μετρό, που σαν τη Θεσσαλονίκη το μετρό δεν υπάρχει. Αυτό όντως υπάρχει. Και έρχεται και από Λεόν. Γιατί με έχει φάει η αγωνία, είμαστε Θεσσαλονίκη και σήμερα ή όχι? Όχι. Α, και στο έχω πει ότι αυτές οι επιλογές δεν σου βγαίνουν σε κάτω. Περίμενε λίγο. Έλα, συγκεκριμένη επιλογή δεν ξέρεις ποια είναι. Ωραία, για πες. Λοιπόν, θα πω στο τέλος που είμαι. Εντάξει. Εντάξει. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Εντάξει, θα σ' αρέσει αυτή. Λοιπόν, ένας φίλος μου, ντράμερ, παρουσιάζει, είναι σε μία μπάντα, παρουσιάζει με την μπάντα του, τέλος πάντων, το νέο τους single. Ας πούμε single. Ναι. Σε ένα λαϊβάδικο. Πού όμως? Πού? Στην Πάτρα. Στην Πάτρα! Αμάν! Δηλαδή πάει σε Θεσσαλονίκη Πάτρα τώρα. Ναι, για. Εντάξει. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν. Για να δοκιμάσουμε πώς θα πάει. Δεν ξέρω πώς θα πάει η βαθμολογία από τις πατρινές τώρα. Ας το δοκιμάσουμε. Θα δούμε. Το δοκιμάζουμε. Πάμε. Εγώ λέω να το οριοθετήσουμε ως εξής. Όταν είσαι στην περιφέρεια, πάνε καλύτερα τα πράγματα. Μετέβουσα, δεν ξανάρχομαι να ξέρω. Μιλάμε εδώ πέρα, το τριάρι. Δεν είναι πολύ ωραία η παλέτα αυτή. Πολύ ωραία η παλέτα. Λέω να ξεκινήσουμε από τη Βασιλιάνα, που δεν έχει ξανακριτικάρει εδώ. Γεια! Yeah. Βασιλιάνα. Λοιπόν, μου αρέσει το look σου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ εύκολο στυλ που μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε κοπέλα. Έχουμε τέτοια items στην ντουλάπα μας. Αυτό ήταν μαχαιριά στην καρδιά τώρα στην Απολλώνα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτή όμως όντως είναι από τα πιο απλά μου, αλλά είναι σχετικά δυνατή η εικόνα και λες ότι με μια ολόσωμη φόρμα... Κάτι θα κάνω, δεν μπορεί. Όχι, δεν είναι σκέφτηκα αυτό. Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο look. Ενώ είναι στην ουσία ένα ρούχο. Είναι αυτό που λέμε ένα φόρεμα, μία φόρμα. Ένας άνθρωπος που λέμε. Είναι αυτό. Κοίταξε να δεις, έβαλα τρία γιατί βαθμολόγησα καθαρά. Είδα τα πατρών πώς τα σχεδίασες και όλο το styling που έχεις κάνει. Θα ήθελα, ας πούμε, να μου κάνεις styling στην πότα. Να μου βάλεις τσόκερ, αλυσίδες στον μπερέ. Τον έχεις αφήσει άτονο για εσένα. Αλλά αν. Θα σκεφτώ την αρχική σου εμφάνιση που επικοινώνησες ότι σου αρέσει ο μαξιμαλισμός. Οπα. Θα ήθελα αυτό το minimal outfit να μου το κάνεις σε υπερβολική μορφή. Θέλω να το δω. Δεν το κάνω σε όλα τα look. Το κάνω όπου αισθάνομαι και όπου μου αρέσει. Αυτό δεν θεωρώ ότι το άφησα σκέτο. Δηλαδή έχω βάλει αξεσουάρ και τα παπούτσια είναι ήδη σχεδιαστικά. Δηλαδή δεν με έπαιρνε να βάλω κάτι άλλο πάνω. Ο μπερές, ναι, φαντάζομαι ότι κανένα δυο καρφίτσες, αυτό θα εννοείς να βάλεις πάνω στον μπερέ. Θα μπορούσες να βάλεις αλυσίδες, σκουλαρίκι, γενικά θα ήθελα να σκεφτείς χωρίς κουτί όταν θα ντύνεσαι. Οκ. Όπα, δύο φορές. Έχει έρθει κάπως διαβασμένη η Βασιλιάνα, ναι. Ωραία. Ναι. Οκ, το ακούω. Ακριβώς. Και εγώ θα σου πω ακριβώς το μέσο όρο ποιος είναι, 2,7. Σου φαίνεται περίεργο, λείπει η Χριστίνα και γίνεται αλλιώς βαθμολογία, ναι. Γι' αυτό.